Γεια σας, παιδιά, τραλαλά και τραλαλά. Τι κάνετε? Για να δω το μαλάκι. Ωραία μαλλιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ είναι πάρα πολύ ωραίο και σου πηγαίνει πολύ. Οι αδερφές σου, όπως πολύ σωστά είπες εχθές, ρώτησε αυτούς που με αγαπούν πραγματικά και πολύ σωστά έκανες. Και με κατακράξανε. Όχι γι' αυτό, για το προηγούμενο. Αυτό δεν το έχουν δει, είναι έκπληξη σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το στήλ σου, είναι το χρώμα σου. Δεν το χρωματάω. Εμείς πόσα χρόνια το έχουμε αυτό το χρώμα? Εγώ δεν θυμάμαι, νομίζω σαν να γεννήθηκα με αυτό. Έτσι νομίζω και εγώ ξανθιά από τα μικράτα μου. Ήσουν ποτέ με άλλο χρώμα? Μετά από τα σχολεία και τα σχετικά. Μέχρι τα... Ναι, και στην τηλεόραση ήμουν με άλλο χρώμα. Με τι χρώμα? Έχω επανέλθει από το ξανθό στα πρώτα χρόνια. Ήμουν στον αλφα ξανθό, μετά το έκανα καστανοκόκκινο και μετά ξανά ξανθό. Τι? Ναι. Έχουμε, ολόκληρη σεζόν στον αλφα ήμουν με καστανοκόκκινο. Όταν έκανα τα live θέμα. Εγώ αυτό το χρώμα θυμάμαι και σε έχω συνδυάσει με αυτό το χρώμα. Και κάποιοι άνθρωποι πραγματικά τους έχουμε συντονίσει, για γυναίκες πάντα μιλάω, με συγκεκριμένο χρώμα που μπορεί να έχουν δοκιμάσει πολλά. Τώρα κοίταξε, θα κάνω ερώτηση. Το μη. Κόλαφος. Κόλαφος. Ναι. Θα τα έβαφες ποτέ τα μαλλιά σου καστανά? Τώρα. Τώρα. Τώρα που μεγαλώνω. Τώρα. Όχι, αγάπη μου. Γιατί αυτά έπρεπε να τα είχα κάνει τότε που δεν πήρα την απόφαση, δεν μου αφήνα κιόλα. Τώρα όχι. Γιατί εγώ λέω πάντα η γυναίκα όταν μεγαλώνει. Ευχαριστώ. Πες μου και. Η γυναίκα λοιπόν όταν μεγαλώνει, αυτά τα μυστικά σας τα λέω χρόνια, πρέπει να το ανοίγει σιγά σιγά το χρώμα. Να τη γλυκαίνει το πρόσωπο, όχι να τη σκληραίνει το έντονο χρώμα. Ακόμα και αυτές που για μέχρι τα 40 τους είχαν κρατήσει τα μαλλιά τους καστανά σκούρα, θα δείτε ότι όταν πάνε σιγά σιγά και τα ανοίγουν μετά από εκεί, πόσο πιο, ενώ είναι ο τύπος τους το μελαχρινό, τους πάει. Κοιτάξτε, φωτίζει. Τι ωραίο κοντινό. Άμα πλησιάζει πιο κοντά, θα σε ραμφίσω. Εσύ, αγάπη μου, έχεις παίξει άλλο χρώμα στα μαλάκια? Είναι κόκκινο, με μεγάλο. Στο πανεπιστήμιο και όταν ξεκίνησα να δουλεύω. Αλλά έχω πει στη μαμά μου να κάψει φωτογραφίες. Να πήγαινε. Για να αλλάξει άλλο λόγο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τάσο, έχει κάνει. Δεν τα έχω αλλάξει. Αλλά μια ξανθιά Ελένη βλέπω από την πρώτη μέρα που γεννήθηκα. Γιατί είναι η μάνα μου ξανθιά και Ελένη όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια. Και ξανθιά και Ελένη. Και είδωλο η μαμά του. Και σου έχει αδυναμία. Είχε έρθει στο μαγαζί και την έχει δει. Είχε κάτι εξτέ. Μου τα έβγαζε, μου τα έβαζε εμένα. Είναι θεά. Δεν καταλαβαίνει. Είναι φοβερή. Οπότε καταλαβαίνει ότι η εικόνα την έχω μέσα. Έχει. Έχει φυτευτεί. Είδες το παιδάκι, τον εξάχωνο. Λοιπόν, ενώ δεν το αναφέραμε πρώτα, γιατί εγώ να πω την αλήθεια στεναχωριέμαι, μωρέ, με αυτά. Το ξέρω, εγώ το έφερα. Σαν είδες, αλλά λες, όχι, το παιδί δεν πειράζει, αλλά τώρα με μαζόρε.